Και όχι απέναντί σας. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Αυτή εδώ η κυβέρνηση του ειδικού σκοπού, κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Έπρεπε να έχει δώσει πρώτη το παράδειγμα. Έπρεπε να δώσει το παράδειγμα διά του Πρωθυπουργού, αλλά και διά των εντύμων μελών της κυβέρνησης, των συναδέλφων. Να είναι μια μικρή κυβέρνηση ολίγων υπουργών. Έχετε και αν δεν είχε το θάρρος, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Και αν δεν είχε το θάρρος να το επιβάλλει ο κύριος Παπαδήμος αυτό, έπρεπε εσείς οι ίδιοι να δώσετε το καλό παράδειγμα και να αυτοθυσιαστείτε. Να μην δεχτείτε όλοι να έχετε αυτές τις καρέκλες υπουργικές. Θα ήταν μια πρώτη απτή συμβολική απόδειξη του ότι πραγματικά θέλετε να βοηθήσετε αυτή τη χώρα. Και είδαμε αυτή την κυβέρνηση, η οποία είναι ένα τερατούργημα. Και βέβαια εμείς, όπως κάνουν και οι επιστήμονες, παρακαλώ, παντού κλείστε το, θα κρατήσουμε αυτό το τερατούργημα για να δούμε πού θα έχει πάει, πώς γεννήθηκε και πού θα οδηγήσει. Θέλω να πω, δεν έχετε άλλο, κυρία χρόνο, Πρόεδρε, μία φράση. Μία θα φράση. Μου επιτρέψετε να την πω. Θα μου επιτρέψετε να την πω. Άλλωστε, κρίνονται τεράστια ζητήματα σε αυτές τις συζητήσεις και οφείλει ο βουλευτής να τοποθετηθεί. Την ψυχή μου, όπως είπα, δεν θα την πάρετε. Όπως και πάρα πολλών συναδέλφων που έχουμε τις ίδιες αγωνίες. Την ψήφο μου θα την κρίνω αφού ακούσω και τον πρόεδρο μου, τον κύριο Σαμαρά. Όμως, αυτό δεν θα σημαίνει τίποτε. Σας λέω και πάλι και κλείνω. Οδηγούμαστε στην μητέρα όλων των μαχών. Και από εκεί και πέρα, ελάτε να συζητήσουμε για πολύ χρόνο, να απαντήσετε σε πολλές ερωτήσεις, γιατί δεν είναι διατηρημένοι οι Έλληνες βουλευτές. Σας να δώσουν λευκή επιταγή, παρακαλώ, χωρίς να ξέρουν τι είναι αυτό το οποίο θα ψηφίζουν τελικά. Και κυρίως όσον αφορά τα εθνικά μας θέματα, έχετε κλείσει προπολού, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 10 φορές δεν μπορείτε να κλείσετε. Ευχαριστώ.